Εντείνεται η αγωνία για το μέλλον του εργαστηρίου ειδικής επαγγελματικής κατάρτισης στο Ρέθυμνο, το οποίο εδώ και 20 χρόνια φιλοξενείται στο ειδικό δημοτικό σχολείο στα Μισήρια. 5 χρόνια μετά την παραχώρηση των πρώην εγκαταστάσεων του Κέντρου Γεωργικής Εκπαίδευσης στο Δήμο, για τη στέγαση του ίδιου και του ΕΝΕΓΙΛ δεν έχει γίνει τίποτα. Μετά το αναλυτικό ρεπορτάζ της Κρήτη TV, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων για την Κατερίνα Σαλαπάτα, αναφέροντας ότι το ζήτημα δεν έχει προχωρήσει λόγω επιπλέον προδιαγραφών που απαιτήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας. Στείλαμε λοιπόν το φάκελο στο Υπουργείο Παιδείας και είπε ότι όχι, θα κάνουμε κάτι σωστό, θα εφαρμόσουμε ακριβώς το κτηριολογικό των ειδικών σχολείων, άρα πρέπει να χτίσετε άλλα 1000 τετραγωνικά επιπλέον. Ο φάκελος είναι τώρα και 2 χρόνια στο Υπουργείο Εσωτερικών και περιμένουμε την υπογραφή του Υπουργού, που έχει υποσχεθεί ότι θα υπογράψει αυτά τα 9 εκατομμύρια. Οι αντιδράσεις φορέων ωστόσο φουντώνουν, καθώς η παραχώρηση λήγει στις 14 Ιανουαρίου, ενώ ταυτόχρονα ζητούν να προχωρήσει η αρχική μελέτη με το υφιστάμενο κτίριο του ΚΕΓΕ, δεδομένου ότι σύμφωνα με τους ειδικούς είναι δυνατή η μετατροπή του με το εφικτό κόστος της τάξης του 1.200.000 ευρώ, ώστε να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να δραστηριοποιούνται επιτέλους αξιοπρεπώς και με ασφάλεια. Η παραχώρηση αυτή έχει έναν όρο που λέει ξεκάθαρα, αν δεν γίνει κάτι μέσα στην πενταετία αυτή που παραχωρήσαμε, ανακαλείται η παραχώρηση και δεν έχετε δικαίωμα να διεκδικήσετε ξανά παραχώρηση για τα επόμενα 3 χρόνια. Εμείς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι οι ανάγκες της ειδικής αγωγής του Ρέθυμνου αυτή τη στιγμή, της μεταστέγασης συγκεκριμένα των ειδικών εργαστήριων του ΕΚ και του ειδικού γυμνασίου ΕΝΕΓΙΛ, καλύπτονται άνετα από τα 1.550 τετραγωνικά. Θα περιμένουμε στο Δίνεκες, άγνωστο το αποτέλεσμα, ή να πάμε στο Plan B που είχαμε προτείνει και είχε περάσει τότε για εύλογο χρονικό διάστημα, όπως σας είπα έχουν περάσει 3 χρόνια, να πάμε σε αυτό το Plan B, το οποίο προβλέπει 1,5 εκατομμύριο, το οποίο μπορεί να βρεθεί είτε από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είτε από κάποιο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα. Παράλληλα, ο κύριος Γιοργαλής ανέφερε πως αυτή τη στιγμή υπάρχουν επίσημα έγγραφα που πιστοποιούν την ασφάλεια του κτηρίου, κάτι που βρίσκει αντίθετους στους εκπαιδευτικούς, καθώς όχι μόνο δεν έχουν επίσημα έγγραφα στα χέρια τους, αλλά όπως δηλώνουν έχουν αγνοηθεί και οι γραπτές εκκλήσεις τους. Υπάρχουν επίσημα έγγραφα με υπογραφή μηχανικού ότι το κτίριο αυτό που παρακολουθούμε στους δέκτες μας είναι ασφαλές από άποψη στατικότητας. Υπάρχει. Ναι. Άρα το κτίριο, αυτό το κτίριο που παρακολουθούμε εμείς τώρα στους δέκτες μας λέτε ότι είναι ασφαλές. Ναι, βέβαια. Εγώ σαν υποδιευθυντής δεν γνωρίζω κανένα επίσημο έγγραφο, ούτε και η διευθύντρια, όπως με έχει διαβεβαιώσει, το οποίο να επιβεβαιώνει γραπτός ότι το κτίριο στατιστικά είναι κατάλληλο. Έχουμε προφορικές διαβεβαιώσεις. Έχουν περάσει 4 μήνες από τον προηγούμενο έγγραφο. Οι ρογμές έχουν μεγαλώσει. Επίγον έγγραφο 7/1/23 από τη Διεύθυνση ξανά προς το Δήμο Ρεθύμνης, παρακαλούμε ελέγξτε αυτό, φοβόμαστε, πείτε μας τι συμβαίνει, να το δει κάποιος αρμόδιος, να γίνουν παρεμβάσεις άμεσα. Καμία έγγραφη απάντηση. Την αντίδραση του υποδιευθυντή του ΕΕΚ προκάλεσε επίσης ο ισχυρισμός του αντιδημάρχου πως έχουν δοθεί χρήματα για το σχολείο, καθώς όπως τονίζει, οι ενέργειες που έγιναν απλώς ενίσχυσαν τη μιζέρια τους. Έχουμε δώσει χρήματα γιατί πραγματικά χρειαζόταν παρεμβάσεις, γιατί δίπλα είναι το ειδικό δημοτικό. Έχουμε δώσει χρήματα και σε αυτό που βλέπετε εσείς που στεγάζετε το ΕΕΚ. Έχουμε βάλει μία προκατέθουσα διδασκαλίας. Έχουμε παραγγείλει τώρα άλλη μία για να την κάνουμε τραπεζαρία. Δεν ξέρω για ποια χρήματα μιλά ο κύριος Γιοργαλής. Αν εννοεί ότι αντιμετωπίσαμε κάποιες υγρασίες με συνεργεία του Δήμου, τα οποία προέκυψαν, όπως ακριβώς μπορεί να συμβεί και στο σπίτι μας. Πρέπει να συντηρήσουμε το σπίτι μας από τις υγρασίες ή κάποια κοντέινερ που ενίσχυσαν τη μιζέρια μας εκεί πέρα, τότε θα το θεωρήσω ότι δώσα χρήματα. Την ερχόμενη Τετάρτη το μεσημέρι, με πρωτοβουλία της ΕΛΜΕΡ, θα πραγματοποιηθεί διαμαρτυρία στο Δημαρχείο Ρεθύμνου από σωματεία και γονείς για το ζήτημα, έχοντας παράλληλα ετηθεί συνάντηση με τον Δήμαρχο για τη συζήτηση των επόμενων κινήσεων.